Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα έχουμε την εξαιρετική τιμή να μην φιλοξενούμε, αλλά να είμαστε φιλοξενούμενοι. Είμαστε στο γραφείο του Δημάρχου Παιωνίας, του κυρίου Κώστα Σιωνή, με τον οποίο θα έχουμε μια, είμαστε βέβαιοι, ενδιαφέρουσα συζήτηση για όλα όσα αφορούν την Παιωνία, το Δήμο Παιωνίας, τους πολίτες της Παιωνίας, τις προοπτικές, τα προβλήματα, τις λύσεις που ενδεχομένως δίδονται, κάποιες απαντήσεις που θα ήθελε να δώσει και εμείς σίγουρα θα ζητήσουμε με αφορμή μια άλλη συνέντευξη προγενέστερη που πήραμε. Είμαστε λοιπόν στο γραφείο του και μάλιστα είμαστε εδώ για τρίτη φορά επί θητείας Κώστα Σιωνίδη. Τελικά, κύριε Δήμαρχε, πριν μπούμε στα έργα, τι αυτή τη στιγμή εκτελείται ως διοίκηση του Δήμου, ένα ερώτημα μου ήρθε και είναι νομίζω ότι κέριο, γιατί άπτεται και κάποιων κατηγοριών που διατυπώθηκαν πρόσφατα με ένα άρθρο του κ. Κουντενούδη. Το νερό το αυξήσατε? Την τιμή του νερού, λέω, την αυξήσατε? Γιατί είναι να πίνουμε λιγότερο. Ναι, ναι, θα σας απαντήσω. Κοιτάξτε, γνωρίζουν όλοι και εσείς και όλοι τις μεγάλες αυξήσεις που γίνανε τους τελευταίους μήνες όσον αφορά την ενέργεια, τη ΔΕΗ. Ναι. Με δεδομένο ότι στο ΙΔΕΙΑ χρησιμοποιεί πάρα πολλά αντλιοστάσια για την άντληση του νερού, έπρεπε να γίνει μια αναπροσαρμογή των τιμών προκειμένου να μπορέσει να ταπεξέλθει. Γιατί θέλω στο σημείο αυτό να τονίσω σε όσους μας ακούν ότι το νερό είναι μια ανταποδοτική υπηρεσία. Πρέπει το κόστος να καλύπτεται από τους καταναλωτές. Ακριβώς. Οπότε υπάρχει ανταποδοτικότητα. Για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε αυτή τη μεγάλη, πολύ μεγάλη αύξηση του κόστους, η ΔΕΙΑ έπρεπε να προβεί σε μια μικρή αύξηση. Μάλλον σε μια αύξηση. Επέλεξε να κάνει τη μικρότερη που μπορούσε. Επομιζόμενη ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων αυτών που προανέφερα. Πώς? Μειώνοντας κάποιες άλλες δαπάνες. Ναι. Η αύξηση δηλαδή ποια είναι όταν λέτε πολύ μικρή? Κοιτάξτε, τι σημαίνει αυτό? Εγώ θα δώσω, η αύξηση είναι μεσοσταθμικά. Κοιτάξτε, οι αυξήσεις, έχουμε τέσσερις κλίμακες ανάλογα με την κατανάλωση, είναι από 3 λεπτά έως 6. Από 3 λεπτά έως 6 το κυβικό, ανάλογα σε ποια κλίμακα είναι. Σαν ποσοστό, για να ποσοστό, εντάξει, εδώ άκουσα αυτό στη συνέντευξη όπως το διάβασα και στο δελτίο τύπου του κυρίου Κουντενούδη και επιοικώς, λίγαν επιοικώς θα τα χαρακτηρίσω αστιότητες, διότι σε ένα σημείο, στην τελευταία κλίμακα μέσα στα παραδείγματα που έχει στο δελτίο τύπου, αλλά και σε ό,τι ακούστηκε στη συνέντευξη, μίλησε για αύξηση περίπου 170%. Στο σημείο αυτό που αναφέρεται και το παρουσιάζει ως 170 λεκτικά και ως 164 γραπτά, 164%, εγώ θα πω ότι πρόκειται για 10%. Τα συμπεράσματα των αυτών που μας ακούνε είναι εύκολα. Είναι εκεί δηλαδή η αύξηση είναι στη τάξη του 5 και 10%. Μεσοσταθμικά κάπου κοντά στο 10, ανάλογα με την κατανάλωση, ναι, πάντα. Ναι, ανάλογα με την κατανάλωση. Αυτοί που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες είναι λογικό ότι θα πληρώσουν. Επιβαρυνθούν περισσότερο. Ναι. Αλλά νομίζω ότι η αύξηση είναι τέτοια που δεν αξίζει τόσο τέτοια βαριά κριτική. Δηλαδή τώρα, αν αναλογιστείτε ότι έχουμε 4 λογαριασμούς το χρόνο και άλλος θα δει στις χαμηλές καταναλώσεις 2 με 3 ευρώ, άλλος θα δει 5, ναι, σε ψηλότερες καταναλώσεις, δεν νομίζω ότι μπροστά στις αυξήσεις που γίνανε στο ρεύμα είναι πολύ πολύ μικρές. Λοιπόν, αυτό ήταν το 170%. Δεν ξέρω τι μαθηματικά, τι τύποι εφαρμόστηκαν στην προηγούμενη περίπτωση, αλλά πραγματικότητα είναι 10%. Όπως σας στείλαμε και σε δελτίο τύπου, σας στείλαμε και πίνακα σχετικό και θα μπορούν και οι αναγνώστες να το δουν. Καλώς. Πάμε λίγο τώρα σε αυτό που ο πολλής κόσμος θα ήθελε να πληροφορηθεί. Ποια είναι αυτά τα έργα τα οποία αυτή τη στιγμή σαν διοίκηση του Δήμου εκτελείται, ανά δημοτική ενότητα, Πολύκαστρο, Αξιούπολη,
Ουμένισσα και Ευρωπός, τι είναι εκείνο που κάνετε για να ευκολύνετε την ζωή των δημοτών σας, να καλυτερέψετε, να κάνετε καλύτερες υποδομές. Επιγραμματικά πάντα, γιατί υποθέτω πως είναι δύσκολο να πείτε ότι... Σίγουρα θέλουμε πολύ χρόνο για να αναλύσουμε όλα αν τα έργα. Αν θέλετε να πείτε όμως στους δημότες σας ότι, κοιτάξτε, εγώ είμαι καλός δήμαρχος, η διοίκηση αυτή είναι καλή, είναι, πώς το λένε, φροντίζει τους δημότες, και σαν παράδειγμα σας φέρνω ότι στην Αξιούπολη κάνουμε αυτά τα μεγάλα έργα, στο Πολύκαστρο εκείνα κτλ. Μπορώ να σας δώσω τέτοια στοιχεία. Για πέστε μου. Επιτρέψτε μου όμως πολύ σύντομα να πω το εξής. Τα χρήματα της ΣΑΤΑ, για να καταλαβαίνουν και αυτοί που μας ακούν, η ΣΑΤΑ είναι τα χρήματα που έρχονται από το κράτος και προορίζονται για την υλοποίηση έργων. Είναι εδώ και από το 2015, εδώ και 7 χρόνια, είναι μόλις 516.000 για το Δήμο μας. Παρόλα αυτά, εμείς τα δύο τεχνικά προγράμματα που ετοιμάσαμε και υλοποιούμε τώρα, για το 2020 και για το 2021, αθρηστικά ανέρχονται σε 2.800.000. Τι έγινε, αυτό μου θυμίζει λίγο τα ψωμιά στον γάμο του... Ναι, κοιτάξτε, είναι κάτι που το έλεγα και προεκλογικά, ότι λιμνάζουν, το έλεγα τότε, λιμνάζουν χρήματα από ΣΑΤΑ στο Ταμείο του Δήμου. Λίμναζαν χρήματα. Σαφώς. Μα δεν είχαμε άλλη πηγή εμείς, για αυτά τα 2.800 που σας λέω, είναι αξιοποίηση των χρημάτων ΣΑΤΑ που λίμναζαν. Για να καταλαβαίνουν και αυτοί που μας ακούν. Κάθε χρόνο, έστω με τις 500.000, γινόντουσαν κάποιες δημοπρασίες. Προκύπταν κάποιες εκτόσεις. Μάλιστα. Αυτό εννοούσα όταν έκανα κριτική πριν από ένα χρόνο, δύο πριν τις εκλογές του 19, αλλά δεν άκουγε τότε η Δημοτική Αρχή ότι λιμνάζουν χρήματα. Λοιπόν, ήρθαμε, υλοποιήσαμε αυτό που είχαμε πει. Και σε δύο χρόνια κάνατε δύο πόσο? Για το 20 και για το 21, 2.800.000. Ενώ τα αντίστοιχα χρήματα ήταν μόλις 1.032.000. Άρα βρήκατε αποδεικνύεται ακριβώς. 1.800.000. Ακριβώς. Αναξιοποιείται. Ναι. Λοιπόν, αξιοποιώντας δηλαδή αυτά τα χρήματα, έχουμε δρομολογήσει και είναι σε εξέλιξη πολλά έργα, αλλά για την οικονομία του χρόνου θα αναφέρω επιγραμματικά για την ενότητα του Πολυκάστρου, θα ξανααναφέρω το έργο της μεταφοράς νερού από την Κάρπη στο Πολύκαστρο, η ανάπλαση της άνω πλατείας Πολυκάστρου, της πλατείας 28 Οκτωβρίου, ένα έργο 600.000, το οποίο μάλλον από ό,τι γνωρίζω μέσα στο Μάρτιο ξεκινάει ο ανάδοχος στην κατασκευή, το γήπεδο Πολυκάστρου, ο ηλεκτροφωτισμός του γηπέδου και το Ταρντάν. Περνάμε στην Αξιούπολη, είμαστε σε φάση υλοποίησης, δημοπρατήσαμε και υλοποιείται, πρέπει να τελειώνει η μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, κάτι που το βλέπω το έχετε σχολιάσει πολλές φορές στην εφημερίδα σας για την τύχη αυτού του μουσείου. Πόντως, συμφωνώ με αυτά που είχατε γράψει πρόσφατα, έργο που ακριβώς, ότι είχε κατά κάποιο τρόπο εγκαταληφθεί. Λοιπόν, και ετοιμάζουμε τη μελέτη αυτή ώστε να έχουμε μία ετοιμότητα, μία οριμότητα για να το εντάξουμε σε κάποια από τις προσκλήσεις. Όπως ξέρετε, σε 2-3 μήνες θα ανοίξει το ΕΣΠΑ. Να έχουμε μία ετοιμότητα για να μπορέσουμε να το εντάξουμε εκεί. Ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες στην Αξιούπολη πάλι η κατασκευή του γηπέδου τένις. Και σε λίγο και στην άνοιξη και αυτό θα ξεκινήσει ένα ακόμα μεγάλο έργο που καταφέραμε και εντάξαμε στο Πράσινο Ταμείο και αφορά την ανάπλαση του οικισμού της Κούπας. Α, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Ενδιαφέρον, μπορεί να είναι από τους μικρότερους οικισμούς. Έχει σημασία. Αλλά να θυμίσω ότι εκεί δίπλα είναι η λίμνη, η γαλάζια λίμνη. Ένας χώρος που συνεχώς προσελκύει και περισσότερο... Το στολίδι της Παιωνίας είναι. Ακριβώς. Να περάσουμε στην Γουμένισσα, όπου έχουμε δρομολογήσει και θα ξεκινήσει και αυτό μέχρι το καλοκαίρι, πιστεύω, ο περιφερειακός Γουμένισσας. Να ανακουφίσουμε λίγο, γιατί ξέρετε, γνωρίζετε, είναι δύσκολη πόλη. Είναι δύσκολη, υπάρχει δυσκολία στην κυκλοφορία. Και επίσης υλοποιούμε, δημοπρατήθηκε και υλοποιείται η σύνταξη μελέτης
για τον παλιό συμμαχικό δρόμο που ενώνει την Γουμένισσα με την Καστανέρη. Μάλιστα. Σημαντικό έργο γι' αυτό, γιατί θυμηθείτε πόσα προβλήματα είχαμε από κατολιστήσεις στον σημερινό δρόμο για την Καστανέρη. Είναι ένα παλιό αίτημα των κατοίκων της Καστανέρης για την διάνοιξη αυτού του δρόμου. Θέλω να πιστεύω ότι και εδώ θα μας δοθεί ευκαιρία να το εντάξουμε σε κάποια πρόσκληση για χρηματοδότηση. Τελειώνουμε με τον Ευρωπό. Στον Ευρωπό, όπως είχαμε δεσμευτεί, λειτουργήσαμε το ΚΕΠ. Ναι. Έτσι, από τους πρώτους μήνες της θητείας μας. Εκεί είμαστε στη φάση όπου δρομολογούμε την υλοποίηση μελέτης για το συνεδριακό κέντρο. Να θυμίσω το συνεδριακό κέντρο Ευρωπού που ξεκίνησε πριν από περίπου 15 χρόνια είναι ένα γιαπί και τα τελευταία χρόνια δεν έχει γίνει καμία εργασία. Χρειάζονται κάποιες μελέτες ούτως ώστε να μπορέσουμε και αυτό να το έχουμε όριμο για να ενταχθεί σε κάποια από τις προσκλήσεις. Ένα συνεδριακό κέντρο που θα μπορεί σε συνδυασμό με την ύπαρξη του αρχαιολογικού χώρου εκεί να φιλοξενεί συνέδρια. Και εξαιτίας του αρχαιολογικού χώρου το πρώτον τέθηκε. Ακριβώς. Ότι αυτή ήταν η αιτιολογία της χρησιμότητας ενός τέτοιου συνεδριακού κέντρου. Να συνεχίσω για την ενότητα Ευρωπού. Παραλαμβάνω ότι αναφερόμαστε μόνο επιγραμματικά σε ένα μέρος των έργων. Όπως είχαμε πάλι δεσμευτεί, υλοποιήσαμε και την μελέτη για το αντιπλημμυρικό έργο του Αγίου Πέτρου, ναι. Την οποία μελέτη μετά παραδώσαμε. Έχει υποφέρει πολύ ο Άγιος Πέτρος. Πάρα πολύ. Πάρα πολλές. Μάλιστα, πριν από περίπου ένα χρόνο, είχαμε σε 10 μέρες δύο πλημμύρες. Ναι. Παραδώσαμε αυτή τη μελέτη στην περιφέρεια και αυτή με τη σειρά της δημοπράτησε το έργο. Υπήρχε μία καθυστέρηση για την υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, και έχει υπογραφεί και σε λίγο θα έχουμε εγκατάσταση του ανάδοχου για αυτό το μεγάλο έργο που θα ανακουφίσει πλέον τον Άγιο Πέτρο. Και να αναφέρω πάλι για τον Άγιο Πέτρο ότι το αναφέραμε και πριν, ο βιολογικός. Δημοπρατείται και ο βιολογικός από τους τρεις βιολογικούς που αναφέραμε στην αρχή της κουβέντας μας, υλοποιείται και αυτό. Και τέλος, επειδή αναφερόμαστε έργα και είμαστε σε έναν αγροτικό δήμο, δίνουμε από την πρώτη στιγμή μεγάλη βαρύτητα στην αγροτική οδοπία. Ένα μεγάλο μέρος του τεχνικού προγράμματος ήταν και είναι πάντα γύρω από την συντήρηση αγροτικής οδοπίας. Ειδικά φέτος δρομολογήσαμε, έχουμε κατευθύνει περισσότερα χρήματα, πολύ περισσότερα χρήματα στον κωδικό αυτό, γιατί οι ανάγκες συνεχώς αυξάνονται, τα έντονα καιρικά φαινόμενα, έτσι, σε συνδυασμό με το ότι κάποιοι από τους αγρότες μας δεν προσέχουν όσο θα έπρεπε, δημιουργούνται προβλήματα στην ποιότητα των αγροτικών δρόμων και χρειάζεται συνεχώς να κάνουμε παρεμβάσεις. Αυτό είναι έτσι πολύ συνοπτικά το θέμα γύρω από τα έργα. Πριν, κύριε Δήμαρχε, πριν σας ρωτήσω, πέραν αυτών και όσων άλλων λιγότερο σημαντικών εκτελείται, τι είναι εκείνο που προγραμματίζεται, θα ήθελα να κάνω μια διευκρίνηση για πιο μπροστά, και ίσως συνδέεται με το επόμενο ερώτημα. Είπαμε πιο μπροστά ότι η Γουμένισσα είναι δύσκολη πόλη κυκλοφοριακά, διότι η Γουμένισσα έχει το μεγάλο πλεονέκτημα να είναι ίσως πλέον, όχι ίσως, είναι η πλέον ενδιαφέρουσα αρχιτεκτονικά πόλη και προφανέστατα είναι και η πιο όμορφη πόλη του νομού Κυλικής. Γιατί σας το λέω αυτό? Η επόμενη ερώτηση είναι η εξής: τι έχετε στο νου, τι είναι στον προγραμμό της διοίκησης του Δήμου για τα επόμενα σχεδόν 2 χρόνια. Δεν είναι ακριβώς, είναι κάτι λιγότερο από δύο χρόνια. Οι δημότες, δηλαδή, πέραν αυτών που βλέπουν, πέραν αυτών που ανακοινώσατε και των μικρότερων έργων που τα βλέπουν ούτως ή ο καθένας στην περιοχή του, τι να περιμένουν από την διοίκηση Σιονίδη? Κοιτάξτε, το όραμα της δικής μας διοίκησης και το δικό μου όραμα είναι να φτιάξουμε ένα σύγχρονο Δήμο που να σέβεται το περιβάλλον
και παράλληλα να δίνει τη δυνατότητα στους νέους να μείνουν στον τόπο αυτό. Για να το πετύχεις αυτό, για να το υποστηρίξουμε εμείς αυτό, μπορούμε να δώσουμε βάση σε δύο άξονες, στον άξονα του πρωτογενή τομέα και στον άξονα του τουρισμού. Είναι στους δύο τομείς που μπορούμε να ευελπιστούμε. Εκεί κόλλησε η Οικουμένης. Ναι. Και το ΠΑΕΚΟ. Είναι οι δύο άξονες αυτοί στους οποίους μπορούν να υπάρξουν κίνητρα για να μείνουν νέοι. Φυσικά δεν αρκούν μόνο τα κίνητρα που θα προσπαθήσει, προσπαθεί μάλλον και θα συνεχίσει να προσπαθεί να δίνει ο Δήμος. Χρειάζεται και ιδιωτική πρωτοβουλία, έτσι, για να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά εμείς βγαίνουμε μπροστά, ξεκάνουμε το πρώτο βήμα και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ακολουθήσει και η ιδιωτική πρωτοβουλία. Το έχουμε πει και παλιότερα, να θυμίσω ότι από τις πρώτες μέρες δώσαμε βαρύτητα στο θέμα του τουρισμού, συστήθηκε ομάδα εργασίας για τον τουρισμό, στο τελευταίο συμβούλιο έγινε ακόμα πιο επίσημα, έγινε Επιτροπή Τουρισμού, Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Το έργο, ποιο έργο θα έχει αυτό? Κοιτάξτε, συμβουλευτικό χαρακτήρα, κάνει τις έρευνές της αυτή η Επιτροπή, δίνει ιδέες, κάνει προτάσεις. Άρα. Λοιπόν, παράλληλα με συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη σε θέματα τουριστικής προβολής, έχουμε δημιουργήσει ιστοσελίδα πάνω από ένα χρόνο, είναι σε λειτουργία, το Visit Paeonia, όπου με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να προβάλλουμε τα φυσικά κάλλη της περιοχής, κάτι στο οποίο υστερούσαμε πάρα πολύ. Ενώ είμαστε πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη και έχει τόσα ωραία μέρη για να επισκεφτεί κάποιος, δεν υπήρχε ανάλογη προβολή. Από εκεί ξεκινάμε, δίνουμε βαρύτητα στην προβολή και σε συνδυασμό βέβαια, αν θέλεις να έχεις επισκεψιμότητα, αν θέλεις να έχεις μια καλή φήμη, πρέπει να αυτό συμβαδίζει με τον τομέα της καθαριότητας. Άμα θέλεις να έχεις επισκέπτες, πρέπει να έχεις και καθαρές πόλεις, καθαρά χωριά. Λοιπόν, όλα αυτά συμβαδίζουν. Ναι. Οπότε δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα, εξυγχρονίσαμε το στόλο μας όπως είχαμε δεσμευτεί. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει έρθει και το τρίτο απορριμματοφόρο, καινούριο. Έγινε ο διαγωνισμός πριν από ένα μήνα που συμπεριλαμβάνει το τέταρτο απορριμματοφόρο και πλυντήριο κάδων για πρώτη φορά στο Δήμο μας. Λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν την σημασία, το βάρος που δίνουμε στην καθημερινότητα, στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δημότη. Δεν μπορούμε τώρα να μιλάμε, να περιμένουμε τουρίστες στην περιοχή μας όταν περνούσε το απορριμματοφόρο να μαζέψει τους κάδους και από πίσω τρέχανε τα υγρά. Εντάξει, αυτά πλέον ανήκουν στο παρελθόν. Με τον εξυγχρονισμό του στόλου έχουμε όμως καθαρά χωριά, καθαρές πόλεις. Προσπαθούμε να συμβάλλουμε τα μέλη. Επενδύσεις στον τουρισμό θα γίνουν, ιδιωτικές επενδύσεις, διότι χωρίς ιδιωτικές επενδύσεις, χωρίς να γίνουν ξενοδοχεία, ακριβώς, γι' αυτό κάποιες, βέβαια χρειάζονται και δημόσιες ή δημοτικές υποδομές, αλλά και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να σπεύσει. Να επενδύσει. Κοιτάξτε, το βλέπετε αυτό να γίνεται, μπορεί να το βοηθήσει. Θα σας πω. Κάτι που δεν είχε ο Δήμος όταν αναλάβαμε, είχε λήξει από το 2017, ήταν η διαχειριστική μελέτη του δάσους. Μία το ΠΑΕΚΟ. Για το ΠΑΕΚΟ, για όλο. Ναι. Είναι μία βασική προϋπόθεση προκειμένου να γίνει οποιαδήποτε δράση. Να υπάρχει χώρο, παρέμβαση. Χωροθεσία. Δηλαδή, ακριβώς. Εδώ επιτρέπεται αυτό, λοιπόν, κάπου εκεί κάτι άλλο. Εμείς κάναμε την δημοπρασία από πέρυσι και αυτή τη στιγμή έχει παραδοθεί η μελέτη αυτή και έχουμε προβλέψει μέσα ποιες παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν, έτσι, μεταξύ των δύο λιμνών, της λίμνης του Μεταλλίου και της λίμνης του Σκρά έξω από την Κούπα, και όλες τις άλλες παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν εντός του δάσους της Παιωνίας. Αυτό, πάνω σε αυτό υπήρχε μια πρώτη ανταπόκριση.
υπήρχε ένα επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Υπάρχει ένα επιχειρηματικό ενδιαφέρον, έχει κατετεθεί η αίτηση και ζητείται από υποψήφιο επενδυτή η παραχώρηση έκθεσης δίπλα στην λίμνη Μεταλλίου για δημιουργία ενός χώρου, τώρα δεν ξέρω πώς ακριβώς θα είναι, με μπακαλόους, με καταλήμματα κτλ. Δηλαδή, δειλά-δειλά έχουμε κάποια βήματα. Ένας πυλώνας ανάπτυξης είναι ο τουρισμός. Ένας άλλος πυλώνας, τον είπατε πιο μπροστά, είναι ο πρωτογενής τομέας. Λοιπόν, εκεί... εδώ υπάρχει και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εδώ και μια ευτυχής συγκυρία. Έχουμε τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Γιωργαντά. Λοιπόν, τι κάνει ο Δήμος. Μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την ευνοϊκή συγκυρία ώστε να γίνουν κάποια έργα υποδομών τέτοια που να ενισχύσουν την αγροτική παραγωγή. Εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει από την αρχή της θητείας και τώρα με τον υπουργό αρμόδιο τον κύριο Γιωργαντά ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε πολλά εξ αυτών που έχουμε δρομολογήσει. Πέστε μερικά. Κοιτάξτε, θα υποβάλουμε τώρα σε δύο προσκλήσεις που καταρχήν έχουμε υποβάλει στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης έργο αγροτικής οδοπίας μεταξύ Ευρωπού Γουμένιζας, ένα μεγάλο κομμάτι αγροτικής οδοπίας. Υποβάλλουμε τώρα σε άλλες δύο προσκλήσεις μία άλλη αγροτική οδοπία στην περιοχή μεταξύ Αξιοχωρίου Άσπρου και ένα έργο για μία λίμνο δεξαμενή στα Μεγάλα Λιβάδια. Ψηλά, μάλιστα. Ακριβώς. Για αναβίωση της παρατοκαλλιέργειας. Όχι μόνο, κοιτάξτε. Υπάρχουν νέα παιδιά. Όπως νέα παιδιά έχουν γυρίσει από πόλεις και ασχολούνται με τα καστανοτεμάχια που ήταν εγκατελειμμένα. Πολύ ενδιαφέρουσα. Υπάρχει άλλη μερίδα νέων που ασχολείται με τα οποροκυπευτικά στα λιβάδια. Άλλοι με κυπευτικά στον Ευρωπό, με συμβόλαια με μεγάλες εταιρείες που διακινούν τέτοια προϊόντα, με οποροφόρα δέντρα στο Πολύπετρο, στη Φιλιριά κτλ. Λοιπόν, εμείς, όπως είπα, έργα αγροτικής οδοπίας, η βοήθεια δικιά μας και η βολή μας ποια είναι, έργα αγροτικής οδοπίας, έργα που έχουν να κάνουν με άρδευση. Με άλλες μικρότερες παρεμβάσεις έχουμε επεκτείνει κάποιους αγωγούς άρδευσης. Ναι, εμπασπιπτώσει λοιπόν, έχουμε κάνει και συνεχίζουμε να κάνουμε τέτοιες παρεμβάσεις. Αυτά είναι που μπορεί να προσφέρει ο Δήμος, έτσι, προκειμένου να δώσει τη δυνατότητα σε νέα παιδιά να επιλέξουν να ασχοληθούν στον τόπο με τον πρωτογενή. Και το μόνο που δεν, από όσα είχαμε προγραμματίσει, είχαμε δεσμευτεί όσο αφορά τον πρωτογενή τομέα, το μόνο που δεν μπορέσαμε να υλοποιήσουμε και αυτό οφείλεται καθαρά στις υγειονομικές συνθήκες είναι τα σεμινάρια που θέλαμε να διοργανώσουμε κατά περιοχή για ενημέρωση, παύλα εκπαίδευση νέων αγροτών. Και να πω ότι στην προσπάθειά μας αυτή έχουμε καταθέσει και μία άλλη πρόταση στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης που έχει να κάνει με την εγκατάσταση 4 μετεωρολογικών σταθμών οι οποίοι αν με το καλό εγκριθούν θα παρέχουν πληροφορίες στους αγρότες. Πληροφορίες μάλιστα και έγκαιρη ενημέρωση για καιρικά φαινόμενα και πληροφορίες σχετικά με τις... Αυτές είναι σύγχρονες τεχνολογίες στην υπηρεσία των αγροτών. Θα χρειαζόμασταν πολύ περισσότερο χρόνο για να μιλήσουμε, να διέλθουμε όλα τα θέματα που μπορούν να αφορούν το Δήμο Παιωνίας. Μια τελευταία ερώτηση όμως, νομίζω ότι ο κόσμος θα θελήσει να μάθει την απάντησή σας. Υποψήφιος δήμαρχος θα είστε πάλι, έτσι δεν είναι? Βεβαίως και θα είμαι, το κύριε. Το ψηφοδέλτιο έχει τελειώσει, είναι αυτό ή είναι ανοιχτό? Το ψηφοδέλτιο, στο βασικός κορμός υφίσταται, το ξέρετε. Αλλά είναι ενεργή. Οι καλοί χωράνε όμως ακόμα. Βεβαίως και χωράνε. Πότε κλείνει? 31 Αυγούστου του 23. Με δεδομένο... 31 Αυγούστου. Ναι. Μάλιστα. Με δεδομένο ότι οι εκλογές είναι στα μέσα Οκτωβρίου του 23. Μάλιστα. Είμαστε έτοιμοι και συνεχίζουμε.
Κύριε Σιονίδη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Επιφυλασσόμαστε μια άλλη φορά να πούμε και άλλα. Γιατί μια συνέντευξη με τον έναν εκ των δύο δημάρχων, ο νομός Κυλικής έχει δύο δημάρχους. Ο ένας είστε εσείς. Πάντα έχει ενδιαφέρον και η Παιωνία ούτως ή άλλως ένας πολύ όμορφος και ενδιαφέρον τόπος για να συζητήσει κανείς για τα θέματα και τα προβλήματα και τις προοπτικές του. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο που με διαθέσατε.